Πάμε να μιλήσουμε για ευημερία των ζώων και τις πρακτικές που εφαρμόζονται, τις ευρωπαϊκές πρακτικές που έτσι συμβάλλουν στην βελτίωση και της δικής μας συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα. Υπάρχουν νομοθεσίες από την Ευρώπη, όχι για παραγωγικά, όχι για κατοικίδια, αλλά για παραγωγικά ζώα, και αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, για Σύμβουλο για θέματα ευημερίας ζώων. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας. Τι μπορούμε να πούμε, πόσο έχει συμβάλει η Ευρώπη, κυρία Κυριακού, στο να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας όλοι απέναντι στα ζώα, και κοινωνικά σύνολα και προσωπικά ο καθένας? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Να. Και τα πάντα κινούνται με βάση το κέρδος και το εμπόριο. Στη συνέχεια βέβαια δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θεσπίσει διάφορες οδηγίες και κανονισμούς, αλλά περισσότερο αφορά τα παραγωγικά ζώα. Να. Δηλαδή είτε είναι γουρουνάκια, αγελάδες, σφαγεία, μεταφορές. Δυστυχώς έχουμε εντοπίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικά οι μεγάλοι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων, είναι αυτοί που δημιουργούν μια πολιτική η οποία ισοπεδώνει όσες νομοθεσίες υπάρχουν με βάση τα δικά τους δεδομένα και με βάση το κέρδος το οποίο θα πρέπει να βγάλουν από αυτά τα ζώα. Μάλιστα. Για παράδειγμα, προσπαθούμε εδώ και 10 χρόνια όσον αφορά τα κλουβιά για τα κοτόπουλα. Ναι. Αυτά τα βάζουν σε ένα χώρο όσο είναι μια άρφα 4 σελίδα και γεννούν τα αυγά τους, και πριν ακόμα το κοτόπουλο γεννήσει και το τελευταίο αυγό και είναι έτοιμη να πεθάνει, την παίρνουν και τη σφάζουν για το κρέας της. Σήμερα υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις για να σταματήσουν και να κλείσουν και να μην υπάρχουν πλέον κλουβιά. Φανταστείτε ότι για τα γουρούνια οι μάνες, οι γουρουνομάνες, τις κρατούσαν μέσα σε ένα μεταλλική φυλακή και τα μωρά της βίζαναν απ' έξω, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα γουρουνάκια και να έχουμε, ας πως λέμε, αρνή γάλακτος. Ναι. Δηλαδή το κρέας τους να μην έχει χτυπηθεί ή έχει μαυρίσει. Βέβαια αυτό είχαμε δει αρκετές αλλαγές. Όμως εμάς το Φεβρουάριο το κόμμα για τα ζώα θα πάει στην Ευρώπη, στο Στρασβούργο. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? 14 πολιτικά κόμματα για τα ζώα συναντιόνται για δεύτερη φορά, ούτως ώστε πέραν από το γεγονός ότι θα γίνει μια μεγάλη διαμαρτυρία στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την ψήφιση νομοθεσίας για τις μεταφορές των ζώων. Είδατε τι συμβαίνει όταν μεταφέρουν τα ζώα από τη μια χώρα στην άλλη, και πρόσφατα είχαμε δει όταν ένα πλοίο στην Σκωτία χάλασε και πετάγανε τα αρνιά έξω. Στην περιοχή της Πάφου πέρσι ξεβράστηκαν αγελάδες. Ναι, το θυμόμαστε. Λοιπόν, και βγάλαμε και ανακοίνωση. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Θα έχει μια μεγάλη διαμαρτυρία και ταυτόχρονα τα 14 κόμματα θα αποφασίσουν σε μια κοινή πολιτική και στρατηγική και θα συμφωνήσουμε σε αυτόν το μανιφέστο. Το οποίο μανιφέστο μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος. Κοιτάξτε, το μανιφέστο είναι να το συμφωνήσουμε εμείς τα πολιτικά κόμματα με το οποίο
στέλνουμε διάφορα μηνύματα στην Ευρώπη. Ναι. Όπως για παράδειγμα, τους λέμε ότι κύριοι, η σημερινή κατάσταση του συγκεντρωτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ό,τι χειρότερο. Ζητούμε αποκέντρωση. Άρα, αρχίζουμε να λέμε εκείνα που δεν τα λένε τα άλλα τα πολιτικά κόμματα, διότι δεν τους συμφέρει. Άρα. Για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα. Αυτό το subsidies που λέμε, δηλαδή τα ποσά που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, οι επιδοτήσεις, πρέπει πλέον να σταματήσουν. Με τις επιδοτήσεις ενθαρρύνουμε, για παράδειγμα, τον κύριο που κάνει τα βρωμαχίες στην Ισπανία να μεγαλώνει τα ταβρούθια και τα ρίχνει μέσα στις αρένες. Εγώ γιατί να πληρώνω φορολογία για αυτόν τον μακάβριο το. Όπως επίσης, δεν υπάρχουν κριτήρια για το που δίδονται και σε ποιους επιδοτήσεις. Υπάρχουν κριτήρια στα μέτρα τους. Ναι. Ή για παράδειγμα το foie gras στη Γαλλία. Ξέρετε τι είναι το foie gras. Βεβαίως. Λοιπόν, τους επιδοτεί. Όταν περιμένουν, ακόμα και οι Κύπροι, εγώ προβατοτρόφοι που ήρθαν κοντά μας, ναι, περιμένουν τώρα να πάρουν 4 εκατομμύρια, κάμε τις δηλώσεις ο κύριος Τίμης, επιδοτήσεις. Ναι, τις έκανε προχθές. Yeah. Πείτε μας τι ωφέλη έχουμε δει από ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα δεδομένα για τα παραγωγικά ζώα. Αυτό το οποίο είχαμε δει είναι ότι πριν 3 χρόνια, ενώ μέσα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τα ζώα θεωρούνταν commodities, δηλαδή έπιπλα, αντικείμενα, και το άλλαξαν και το πήγαν στα διαισθανόμενα όντα, δηλαδή παραδέχονται ότι έχουν συναισθήματα. Ότι έχουν συναισθήματα, ότι νιώθουν τον πόνο, τον κρύο, τη ζέστη. Γι' αυτόν τον λόγο αυτά οι 5 ελευθερίες είναι των Ηνωμένων Εθνών και αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Μάλιστα. Λοιπόν, έχοντας κατά νου τις 5 ελευθερίες και έχοντας αυτόν το οποίο έγινε, αγαπητοί μου άντροι, που αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, και εδώ να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση. Συγχύζουν το Συμβούλιο της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Όπως λοιπόν, και έχει η Ευρώπη μας επιβάλει κάποιες πρακτικές. Ναι, αυτό όμως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ναι, έχουν υπογράψει αυτόν τον Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Κατοικιδίων, ναι, περίπου 50 χώρες. Η Κύπρος το υπέγραψε το 1993 και επικύρωσε τον Ιούλιο του 1994 και η Τουρκία. Αλλά τι γίνεται, μπορεί να τα έκανες αυτά, δεν σε υποχρεώνει όμως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και η Τουρκία το υπέγραψε. Ναι. Όπως και άλλες χώρες, το Αζερμπαϊτζάν, η Ρουμανία που σκοτώνει τους σκύλους μέσα στους δρόμους. Άρα δεν φτάνει μόνο να το επικυρώσεις. Πρέπει να περάσεις νομοθεσίες μέσα στην εθνική νομοθεσία της χώρας. Σιγά σιγά γίνονται και κάποια γίνονται, πράγματα. Βέβαια, γίνονται κάποιες σωστές διαδικασίες, ούτως ώστε, ναι, μπορεί εμείς να λέμε, κύριοι, δεν μας ενδιαφέρουν η ευημερία στο γουρούνι και της αγελάδας. Μας ενδιαφέρει η τελείως σταδιακή μορατόριου να σταματήσει η εμπορία των αγελάδων, διότι ανακαλύψα ένα μεγάλο ποσοστό, 18% συνδράμου στο φαινόμενο του θυμοκηπίου με το μεθάνιο που είναι τα κόπτα. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά όπως τα έχετε ιεραρχήσει, ναι, και είμαστε έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω αν εσείς ξεχωρίζετε ως σύμβουλος του Προέδρου από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τι ξεχωρίζετε. Αν είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είσαι τοπικό. Ναι. Τα δύο θέλετε. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που μας έχει σε πανευρωπαϊκό επηρεάσει. Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, διότι υπάρχει ένας καινούριος αέρας όσον αφορά την ευημερία των ζώων. Μάλιστα. Τις περισσότερες ερωτήσεις το κοινοβούλιο τις παίρνει από φιλόζωους, φιλοζωικές οργανώσεις, φιλοζωικά trust. Μπορώ να σας πω, στις Βρυξέλλες εδρεύουν
μεγάλες οργανώσεις οι οποίες κάνουν λόμπι για καλύτερες συνθήκες. Άρα εμείς θέλουμε μέσα από την πίεση που θα εξασκήσουμε να αλλάξουν και οι οδηγίες και οι κανονισμοί προς το καλύτερο και όχι να πηγαίνουμε προς το χειρότερο. Δηλαδή να μας ακούνε, αλλά να περνούν 20 χρόνια για να αλλάξουμε κάτι. Αυτό να γίνονται τάχιστα, λέτε. Ακριβώς. Να μέσα για τα κοντόπουλα 20 χρόνια μαχούμαστε. Δεν είμαι χθεσινός. Να πω και την ηλικία μου, αλλά έχει 30 χρόνια που ασχολούμαι με τα δικαιώματα των ζώων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριάκου. Εγώ σας ευχαριστώ.